Ο Bad Bunny δεν είναι καθόλου χαρούμενος και γι' αυτό ευθύνεται ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε από τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και μιμείται τη φωνή του. Το τραγούδι έχει γίνει viral στο TikTok με εκατοντάδες χιλιάδες προβολές. Στο τραγούδι, που ονομάζεται Nostalgia, ακούγεται μια AI-generated έκδοση της φωνής του Bad Bunny, καθώς και ψεύτικα φωνητικά από τον Justin Bieber και τον Daddy Yankee. Ο πορτορικανός rapper δημοσίευσε ένα οργισμένο μήνυμα στο κανάλι του στο WhatsApp, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για το τραγούδι. Έλεγε: «Αν σου αρέσει αυτό το άθλιο τραγούδι που είναι viral στο TikTok, φύγε από αυτό το group αμέσως. Δεν σου αξίζει να είσαι φίλος μου, και γι' αυτό έκανα το νέο άλμπουμ, για να απαλλαγώ από τέτοιους ανθρώπους». Ο γνωστός ράπερ δεν είναι ο μόνος που έχει πρόβλημα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία τραγουδιών που μιμούνται φωνές καλλιτεχνών. Ο Drake διαφώνησε επίσης με ένα τραγούδι στο TikTok που δημιουργήθηκε από AI και μιμήθηκε τη φωνή του, συνδυάζοντας τη με μια φωνή που έμοιαζε με του The Weeknd. Το τραγούδι αφαιρέθηκε από το Spotify και το Apple Music αφού ο μουσικός παραπονέθηκε. Άλλοι καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένου του Ice Cube, έχουν επικρίνει τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να κάνουν μουσική με τη φωνή κάποιου άλλου. Ωστόσο, ορισμένοι μουσικοί, όπως η πρώην κοπέλα του Elon Musk, Grimes, έχουν αγκαλιάσει την τεχνολογία. Η Grimes δήλωσε τον Απρίλιο ότι ήταν πρόθυμη να μοιράσει τα δικαιώματα για οποιοδήποτε επιτυχημένο τραγούδι που θα δημιουργηθεί από AI και θα χρησιμοποιεί τη φωνή της. Οι δυνητικές επιπτώσεις των τραγουδιών που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και μιμούνται τις φωνές των καλλιτεχνών μπορούν να είναι πολλαπλές. Μία από αυτές έχει να κάνει με την πνευματική ιδιοκτησία. Αν οι καλλιτέχνες δεν έχουν δώσει την άδειά τους για τη χρήση της φωνής τους σε AI τραγούδια, αυτό μπορεί να αποτελέσει παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Επιπλέον, η δημιουργία τραγουδιών με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αξίας της πρωτοτυπίας και της δημιουργικότητας. Αν οι fans μπορούν να ακούν τραγούδια που μιμούνται τις φωνές των αγαπημένων τους καλλιτεχνών, η αξία των πραγματικών τραγουδιών μπορεί να μειωθεί. Επίσης, αυτή η τακτική μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση και παραπλάνηση του κοινού. Οι ακροατές μπορεί να μην μπορούν να διακρίνουν αν ένα τραγούδι είναι πραγματικά από τον καλλιτέχνη ή απλά μια δημιουργία του AI. Τέλος, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία τραγουδιών με τη φωνή ενός καλλιτέχνη μπορεί να έχει επιπτώσεις στην απασχόληση των τραγουδιστών. Αν οι AI-generated φωνές μπορούν να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους τραγουδιστές, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας και ανεργία στη μουσική βιομηχανία.